Πριν κλείσουμε, πάμε να κάνουμε μια ακόμη σύνδεση με το Ολυμπιακό Μουσείο, εκεί όπου έχει ήδη ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών και των δύο αρχηγών. Όπως βλέπω, μιλάει ο Παπα-Νικολάου. Τον ακούμε. Τα παιχνίδια φτάσουν στον πέμπτο τελικό. Είναι προσωπική μου άποψη. Έχουμε δει και τα τελευταία χρόνια και στο πρωτάθλημά μας ότι σπάνιοι έδρες γίνονται εκτός έδρας νίκες. Οπότε θεωρώ ότι το πλεονέκτημα έδρας είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτόν που θα έχει στο τελευταίο παιχνίδι, τους φιλάθλους του. Σίγουρα ο κόσμος είναι μεγάλη όθηση για όποιον παίζει εντός έδρας, αλλά το επίπεδο πλέον είναι πάρα πολύ ψηλό και νομίζω ότι έχουν αποδείξει και οι δύο ομάδες ότι μπορούν να κερδίσουν τον αντίπαλό τους στην έδρα τους. Ο Κώστας Λούκας. Καλησπέρα για μένα. Καταρχήν να ευχηθώ υγεία στις δύο ομάδες, γιατί το πρόγραμμα, όπως είδαμε, είναι πολύ απαιτητικό. Όσον αφορά την ερώτηση, νομίζω αυτά είναι δημοσιογραφικά, ανοίγουν στο παρελθόν. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα πολύ ποιοτική, έχει δείξει ότι μπορεί να σπάσει οποιαδήποτε έδρα. Οπότε για μας είναι πολύ μεγάλη πρόκληση να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, το οποίο δύο χρόνια το παίρνει ο Ολυμπιακός. Θα πάμε παιχνίδι με παιχνίδι όπως πηγαίνουμε όλη τη διάρκεια της σεζόν και εύχομαι να είμαστε τυχεροί για να πανηγυρίσουμε στο τέλος το τρόπο του πρωταθλητή. Ωραία, ευχαριστούμε τους δύο αρχηγούς των ομάδων. Η ερώτηση είναι κοινή για τον coach Μπατζόκα και τον coach Αταμάν. Στα προηγούμενα ντέρμπι για την φετινή σεζόν είδαμε να πρωταγωνιστούν κυρίως υψηλοί των δύο ομάδων. Μίτογλου Εναγκόμεθ στη νίκη του Παναθηναϊκού, Άκτορ στο Σεφ. Φαλ Ράιτ στη νίκη του Ολυμπιακού στον τελικό του Κυπέλου και ούτω καθεξής. Το πρωτάθλημα θα κριθεί κυρίως από τις μάχες των ψηλών. Είναι κάποιο άλλο στοιχείο που θα μετρήσει περισσότερο? Βέβαια το μπάσκετ έχει πολλές λεπτομέρειες. Πείτε μας την άποψή σας. Ξεκινάμε από τον coach Μπαρτζόκα. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα και εγώ να δώσω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και στον Έρικιν για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Η σειρά των τελικών απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχουμε παίξει ήδη 7 φορές φέτος και θα παίξουμε τελικά 10 ή 12 ή 11 ή 12. Κρύβει διαφορετικές ιστορίες σε κάθε παιχνίδι. Το ομαδικό παιχνίδι πάντα παίζει ρόλο. Δεν πιστεύω ότι παίζει μόνο εξηγή. Πήραμε μια πρώτη γεύση από το πώς προσεγγίζουν τον αυριανό πρώτο τελικό οι δύο φιναλίστ. Δεν έχουμε χρόνο να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις των δύο προπονητών. Θα ενημερωθείτε βεβαίως, θα υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ.